Κύριε, ελέησόν με, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Αδερφοί μου, το σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει τον έσω άνθρωπο. Το σημερινό Ευαγγέλιο δίδει βαθμούς πίστεως. Ο Κύριος μας ευρίσκεται μεταξύ των ορίων Τύρου και Σιδώνος και εκεί εμφανίζεται μία γυναίκα πονεμένη. Εμφανίζεται μία γυναίκα η οποία φωνάζει «Κύριε, ελέησόν με, η θυγάτερ μου κακώς δαιμονίζεται». Δεν ενδιαφέρεται δια τον εαυτόν της, ενδιαφέρεται δια το παιδί της. Εδώ να ακούσουν οι μητέρες που έχουν παιδιά, πώς και με ποιον ενδιαφέρον πρέπει να τα κοιτάζουν, να τα περιφυλάττουν, να τα οδηγούν. Ο Κύριος σιωπά, δεν απαντά. Οι μαθητές ανησυχούν. Γιατί δεν απαντά ο Χριστός? Γιατί σιωπά? Και στην απορία αυτή απευθύνονται προς τον διδάσκαλο. «Κύριε», του λέγω, «απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών, μας φωνάζει, κλαίει, οδύρεται». Και τότε ο Κύριος μας άνοιξε το στόμα του και λέγει «ούκε στι καλόν λαβήν των άρτων από τα παιδιά μου και να το δώσω, να το δώσω εις τα κοινάρια, εις τα σκυλάκια». Εκείνη η γυναίκα μόλις σήκωσε αυτά τα λόγια, δεν εφήγει. Εάν ήταν να μας πει εμάς αυτά τα λόγια ο Χριστός, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Την αποκαλεί σκυλάκι και εκείνη απαντά, «Ναι, Κύριε, είμαι ένα σκυλάκι, διότι δεν είμαι από την εκλεκτή μερίδα των Εβραίων. Είμαι ειδωλολάτρησα, αλλά τα σκυλάκια και αυτά περιμένουν από τα ψυχουλάκια που πέφτουν από το τραπέζι των πλουσίων». Τότε ο Κύριος μας είπε εις αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». Ω γυναίκα, της λέγει, «πόση πίστη έχεις, μεγάλη πίστη έχεις, γεννηθήτος ιός θέλεις». Και από τις ώρες εκείνης που είπε τα λόγια αυτά ο Κύριος, την ίδια στιγμή είναι θεραπεύθη το παιδί της. Άνθρωποι στον κόσμο, αδερφοί μου, υπάρχουν πολλοί. Ο Διογένης, μέσα στο κέντρο των Αθηνών, κατά τον μήνα του Θέρους, επήρε ένα φανάρι στο χέρι του και έφτασε στο κέντρο των Αθηνών και έψαχνε
δεξιά και αριστερά, έβλεπε να πεκεί, έβλεπε να πεδώ, κρατούσε το φαναράκι και ο κόσμος άρχισε να τον ρωτά, τι ζητάς? Άνθρωπον ζητώ, λέει, και δεν βλέπεις τόσον κόσμο μπροστά σου και ζητάς άνθρωπον? Ναι, άνθρωπον ζητώ. Ζητούσε έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος απ' έξω είναι άνθρωπος, από μέσα είναι θηρίο. Από μέσα είναι γεμάτος θόνο, είναι γεμάτος κακία, είναι γεμάτος αμαρτία. Και ο Διογέννη ψάχνει να έβρει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους βρίσκει όμως. Και ο Ναφουγκοδονόσορ είδε τον άνθρωπο. Είδε ότι μπροστά του υπήρχε ένα άγαλμα το οποίο είχε την κεφαλή χρυσή. Είχε το στήθος αργυρό. Είχε την κοιλία χαλκών. Είχε τα δύο πόδια, το ένα σίδερο και το άλλο χώμα. Αυτό ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ και είπε, το πρώτο, το κεφάλι το χρυσό, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μόλις δίδαξε ο Κύριος το λόγο του επίστευσαν. Ήσαν οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγάπη αναμεταξύ του. Ήσαν οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άπαντα κοινά. Δεν είχαν το δικό μου και το δικό σου. Παρήλθεν εκείνος ο καιρός και έρχεται μια δεύτερη εποχή. Λιγότερο πιστή. Είναι αργυρούν το στήθος. Πιστεύουν το μέταλλο αυτό είναι καλό. Δεν είναι όμως χρυσάφι. Δεν είναι όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Αρχίζει και πίπτει η αγάπη προς τον Θεό. Έρχεται η τρίτη περίοδος. Από εκεί κατεβαίνουν στην κοιλία η οποία είναι χαλκός. Ο χαλκός έχει και αυτό αξία, δεν είναι όμως όπως το χρυσάφι το οποίο ήταν στην αρχή. Φεύγουμε και από αυτήν την περίοδο, κατεβαίνουμε στα πόδια και το ένα πόδι είναι σίδερο, σκουριά δηλαδή. Το άλλο πόδι είναι χώμα. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος στον οποίο ζούμε, αδερφοί μου. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος στον οποίο κοιτάζουμε μπροστά μας. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να επιδείξει τίποτε. Είναι μέσα στην κακία, είναι μέσα στον φθόνο, είναι μέσα στην βλασφημία, είναι μέσα στην μέθη, στους χορούς, στις διασκεδάσεις. Αυτά τα σημέρας ξεσηκώνεται ολόκληρος η Ελλάδα. Έχετε να δείτε αυτά τα σημέρας πράγματα τα οποία δεν είναι για μας, αλλά για τους ειδωλολάτρες. Μέσα στα σημέρα αυτά στα οποία πλησιάζουμε θα δείτε τον αρχηγό του σκότους να θριαμβεύει στους δρόμους, να θριαμβεύει πάνω σε μεγάλα μεταφορικά αμάξια. Θα τον δείτε τον διάβολο να σέρνει πίσω του κόσμον πολύ. Και αυτός ο κόσμος τι είναι? Ο καρνάβαλος. Αχ, αυτός ο καρνάβαλος. Προσέχετε τα παιδιά σας, προσέχετε τα σκόρες σας, προσέχετε τα αγόρια σας. Μέσα σε αυτόν τον καρνάβαλο πόση αμαρτία γίνεται? Οι περισσότερες εκτρώσεις γίνονται μετά από τον καρνάβαλο. Οι περισσότερες καταστροφές γίνονται μετά από τον καρνάβαλο. Αδελφός πιάνει την αδερφή του πίσω από τη μουτσούνα την οποία το έβαλε ο διάολος. Ναι, αδερφοί μου, μέσα στην μέθη, μέσα στους χορούς, μέσα στις διασκεδάσεις. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος τον οποίο ζητεί ο Διογέννης. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι στους δρόμους και περπατεί.
είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας, συνομιλεί μαζί μας. Δεν έχει όμως την πίστη της Χαναναίας. Δεν θα ακούσει από τον Θεό «Ω γη είναι μεγάλη σου η πίστη, γεννηθεί το σιώδος της θέλης». Δεν θα τα ακούσει αυτά. Και μέσα σε αυτήν την κατάπτωση κυβερνά ο διάβολος. Όλος ο κόσμος είναι μέσα στην απιστία, όχι στην πίστη. Εάν ερωτήσεις κανέναν να σου πει πόσα μυστήρια έχει η Εκκλησία μας, δεν θα απαντήσει, διότι δεν γνωρίζει. Εάν του πεις ένα χωρίο από την Αγία Γραφή, δεν θα απαντήσει, γιατί δεν διαβάζει την Αγία Γραφή. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, δεν πρόκειται να βρεις παράδεισον εφόσον δεν μελετάς τον νόμο του Θεού. Δεν πρόκειται να σωθείς και να πάσεις στον παράδεισο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι δεν γινώσεις τον νόμο του Θεού. Δεν ανοίξεις την Αγία Γραφή ποτέ σου. Ανοίγεις τα περιοδικά, τα βρώμικα, τα κάθαρτα, για να έβρεις φαγητό να φας. Πηγαίνεις στα σκουπίδια, για να έβρεις φαγητό να φας. Και δεν παίρνεις, δεν ανοίγεις το βιβλίο των βιβλίων. Δεν ανοίγεις τον νόμο του Θεού, δεν ανοίγεις το Ευαγγέλιο. Ω Θεέ μου, δώσε φώτιση σε αυτόν τον κόσμο. Δώσε φώτιση, Θεέ μου, δώσε μετάνοια, δώσε να ακούσουν, να ακούσουμε, να χαρούμε, να χαρούν όλος ο κόσμος. Όταν θα μας πει ο Κύριος μας, παιδί μου, μεγάλη σου η πίστη. Στην Αποκάλυψη, τι λέει ο Κύριος, είδα σου την πίστη και τα έργα σου, λέει. Σε γνωρίζω ποιος είσαι. Σε γνωρίζω ότι με αγαπούσες και τώρα με αρνήθηκες. Ο ένας αγαπά το τσιγάρο, ο άλλος αγαπά τη μέθη, ο άλλος αγαπά το χαρτοπαίγνιο, ο άλλος αγαπά τα ξενύχτια, ο άλλος αγαπά τους χορούς, ο άλλος αγαπά τη βλασφημία, ο άλλος αγαπά... Ω Θεέ μου, όλοι σε αρνήθησαν και πόσοι έμεναν κοντά σου, θα ευρεθούν πολλές Χαναναίες. Κύριε, αξίωσε μας στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί σου, να χαρούμε την αγάπη σου και να κληρονομήσουμε την βασιλεία σου την ουρανίων. Αμήν.